Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο ότι έπρεπε ο ΑΣΕΠ να τα δει αυτά. Και γι' αυτό είδε, οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Και είδε Καμπουράκι, δεν ξέρω ποιος μιλάει. Ναι, ναι. Τα είδε. Τα είδε. Θα σας παρουσιάσω. Έχω το λόγο γιατί μπορεί να σας βοηθήσει αυτό. Έλα, έλα, έλα. Πες με. Ωραία. Έχω λοιπόν ένα έγγραφο. Το οποίο έχει στείλει επίσημο έγγραφο ο Δήμος Δραπετσόνας τότε προς τον ΑΣΕΠ. Η ημερομηνία είναι 24 Δευτέρου του 6. Μάλιστα. Και μέσα εδώ είναι το συνοδευτικό για το 164. Ναι. Λοιπόν, σας λέω για τις προφορικές συμβάσεις. Δεν θα σας πω ονόματα για ευνόηση. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ωραία. Κάποιος Νικόλαος εργάστηκε χωρίς σύμβαση εθελοντικά ως οδηγός στο Δήμο Δραπετσόνα σε πλήρες ωράριο. Κάποια άλλη Καλλιόπη εργάστηκε χωρίς σύμβαση εθελοντικά. Κάποια άλλη Ελευθερία εργάστηκε εθελοντικά. Αυτά τα ξέρει ο ΑΣΕΠ και τα πήρε ο ΑΣΕΠ. Τα έχετε στείλει αυτά στον ΑΣΕΠ λοιπόν και ο ΑΣΕΠ είπε οκ. Okay. Τα αληθινά στοιχεία. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η σπέκουλα. Μάλιστα. Και σας λέω το εξής. Να δούμε τι λέει στην ολομέλειά του το ΑΣΕΠ. Τι λέει για αυτό το για τα προφορικά. Ακούστε κύριε Καμπουράκη. Καθοριστικό στοιχείο σύμφωνα με διατύπωση του άρθρου του 164, ναι, ναι, ναι. Σας τα λέω αυτά, για τον ορισμό του αρμόδιου να κρίνει. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού κάλλιστα θα μπορούσε να απασχολείται στο Δήμο εργαζόμενος ακόμα και με άτυπη προφορική σύμβαση χωρίς τη μεσολάβηση κανενός. Άρα το ΑΣΕΠ το έχει δεχτεί η Άννα μου. Είναι ντροπή! Και παραπέρα. Λοιπόν, παρακαλώ, Δήμαρχε, καθίστε μισό λεπτό να οργανώσουμε μια ζήτηση. Κυρία Σιμακόπουλου. Κυρία Σιμακόπουλου. Μισό λεπτό όμως. Ένα λεπτό. Να δώσετε μια απάντηση. Όχι, κύριε Καμπουράκη, μισό λεπτό. Πρέπει να πάρουμε και εμείς κάποιον τον λόγο. Ναι. Σας λέω λοιπόν, αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν στον δρόμο. Δεν είχαν ποτέ καμιά σύμβαση αορίστου χρόνου με τη Siemens. Δεν είχαν τίποτα σε σχέση με αυτά ότι ακολουθήσανε ταξίδια. Ταξίδια στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουν φόρμουλα. Είναι ντροπή. Ο Γκέμπελς, ο Καουλάιντερ της Τρόικας, ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει στον Γέροντα αυτούς τους εργαζόμενους μετά από ένα λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Σιμακοπούλου, να παρακαλέσω να δώσετε μια απάντηση και στον κύριο Μητρόπουλο και σε αυτά που ακούγονται και για τον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα δεν είναι ούτε ο κύριος.